σχετίζεται η ενδοκογενειακή και διαπροσωπική βία με την κακοποίηση των ζώων, η σύνθεσή τους δεν είναι μόνο γραμμική, δηλαδή το ένα δεν οδηγεί μόνο στο δεύτερο και το δεύτερο οδηγεί στο πρώτο. Μιλάμε γενικότερα για ένα φαύλο κύκλο βίας. Τα ευρήματα που θα αναφέρω αφορούν σχεδόν 52 έρευνες που έχουν γίνει τα 45 σχεδόν τελευταία έτη. Μέσα από αυτές προκύπτουν οι ψυχολογικοί παράγοντες που δυνητικά μπορούν να συμβάλλουν στο να κακοποιήσει ένα παιδί, ένα ζώο, ένας γονέας επίσης το καθηγητό του ή τη σύντροφό του και πώς αυτά τα φαινόμενα τα οποία είναι πολύπλοκα και πολυπαραγωγικά. Ένας μόνο παράγοντας δεν μπορεί να μας βοηθήσει στο να καταλάβουμε το τι επηρέασε αυτή τη συμπεριφορά. Γενικότερα θα αναλύσω ποιοι οι ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες, γιατί δεν είναι μόνο αν είναι αποτέλεσμα μάθησης, ταύτισης με κάποιον γονέα, αλλά και υπάρχουν και γενετικοί παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη συμπεριφορά.